97,1 και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Επιστρέψαμε στο Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 2,5 λεπτάκια μετά τις 11, αυτή την Τετάρτη, 23 του Νοέμβρη του 2022. Και θα βάλουμε στην κουβέντα μας, όπως σας προειδέασα σχετικά πριν τις διαφημίσεις, τον κύριο Γιάννη Τοπαλούδη, να τον καλημερίσουμε. Μην τον καθυστερούμε άλλο τον άνθρωπο. Καλημέρα, κύριε Τοπαλούδη. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο, και σε όλους τους ακουράτες. Εσείς τώρα, ξέρω, έχετε τις προετοιμασίες σας για αύριο για μια μεγάλη εκδήλωση στο Δημότυχο που η πόλη, ο Δήμος τιμά την Ελένη Τοπαλούδη, τη μνήμη της κόρης σας. Βεβαίως θα ήθελα να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα εκεί στην πόλη, πώς είναι μια μέρα πριν. Το κλίμα είναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει συγκινησιακή φόρτιση, τουλάχιστον από τη μεριά της οικογένειάς μας. Και η ευαισθητοποίηση από τους ανθρώπους του Δήμου που τρέχουν για αυτήν την εκδήλωση. Mm-hmm. Από εκεί και μετά υπάρχει το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση και θα παρουσιάσουν και κάποιες εργασίες τους με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα, την Αυριανή κατά της βίας των γυναικών, την Παγκόσμια αυτή ημέρα. Μεθαύριο, και το τραγικό είναι ότι συμπίπτει σχεδόν με τον... με τον χρόνο των καθιερωμένων των ετήσιων του μνημοσύνου της Ελένης μας, που είναι στις 28 του μηνός. Τραγική σύμπτωση αυτή. Αυτό έλεγα με τις ημερομηνίες, κύριε Τοπαλούδη. Τώρα, 25 του μηνός είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. 28 του μηνός είναι η θλιβερή επέτειος από τη δολοφονία της Ελένης, δυστυχώς. Αύριο... Και να πω, να πω και να διακόψω και ο Λασνίκο ότι... Υπάρχουν αρκετά μέσα ενημέρωσης που ενδιαφέρονται και προβάλλουν όχι μόνο τη συγκεκριμένη εκδήλωση και όχι μόνο φέτος, έτσι, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή συμπίπτουν αυτές οι ημερομηνίες. Και είναι και πολλοί άλλοι δήμοι στην Ελλάδα που μας έχουν προσκαλέσει. Είναι βέβαια λίγο αδύνατο, έως εκατόρτωτο να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά διαδικτυακά σε κάποιους δήμους μπορέσαμε να μιλήσουμε και να ανταποκριθούμε. Άλλωστε, είμαστε στη διάθεση και εγώ και η σύζυγός μου, η μάνα της Ελένη Σικούλα, και όλων των μέσων ενημέρωσης, αλλά και της πολιτείας και όλων των φορέων που πρέπει όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε προς την κατεύθυνση της εξάλληψης αυτής της έμφυλης βίας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι που επισημαίνουμε διαρκώς, ότι έχετε καταφέρει να μετατρέψετε αυτή την απώλεια, τον πόνο τον ανίποτο, σε δημιουργία για να προσφέρετε βοήθεια σε άλλα παιδιά, σε κορίτσια και σε αγόρια ακόμα, σε άτομα γενικότερα που χρειάζονται υποστήριξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που το έχετε καταφέρει, κύριε Τοπαλούδη, μαζί με τη σύζυγό σας οικογενειακά, και το κάνετε. Και είστε διαθέσιμοι, ορίστε τώρα, λέτε, και διαδικτυακά ακόμα σε εκδηλώσεις που σας καλούν να μιλήσετε, να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε. Καμία άλλη Ελένη. Θυμάμαι ότι αυτό είναι και ο τίτλος στο μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε και ως όνομα ενός ιδρύματος. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. 1,5 χρόνο μετά την πρόταση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα λέγαμε εδώ στην εκπομπή το Μάιο του 2021, υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό? Δεν υπήρξε κάποια θετική ανταπόκριση, γιατί υπάρχει τέτοια δυνατότητα από την Προεδρία. Σίγουρα για να στηθεί ένα τέτοιο ίδρυμα χρειάζονται κυρίως αρκετοί πόροι, γιατί άνθρωποι που μπορούν να στελεχώσουν και να βοηθήσουν είναι αρκετοί, αλλά υπάρχει αυτό σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα. Αλλά εμείς δεν θα πάψουμε να κάνουμε αυτές τις δράσεις που έχουμε στο μυαλό μας, όσο και όπως μπορούμε και όσο αντέχουμε. Εγώ θα πω χαρακτηριστικά μεταξύ των άλλων εκδηλώσεων, οι οποίες λόγω και COVID γινόταν μόνο διαδικτυακά. Ναι. Και στη Ρόδο έχουμε μιλήσει και στην Αθήνα σε κάποιους λόγους γονείων. Αλλά το πρώτο που ήταν διαζώσεις ήταν, ίσως θα έλεγα και συμβολικό, στον Δήμο Οροπού, ακριβώς στις φυλακές που φυλακίστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης, σε συνεργασία και με τον δικηγόρο της οικογένειάς μας, στην υπόθεσή μας, τον κύριο Γκυγκή, που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων. Ήταν κάτι το οποίο ήταν συγκινησιακό και βέβαια και έβλεπε στα μάτια όσων παρακολουθούσαν και άκουγαν την εκδήλωση, ήταν βορκωμένο και συμπαραστέκονταν και μόνο με το βλέμμα τους. Αλίμονο, αυτό δεν μπορεί να μην σε συνεπάρει, να μην σε συγκινήσει, ή οποτεδήποτε εμφανίζεστε για να παρουσιάσετε το μήνυμά σας, να το μεταφέρετε κατά της έμφυλης βίας, με αφορμή αυτή την τραγική περίπτωση της δικής σας οικογένειας. Είναι πολύ συγκινητικό από μόνο του. Αύριο φαντάζομαι θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συγκινησιακή φόρτιση, γιατί υπάρχει μια σειρά εκδηλώσεων. Έχουμε και την ονοματοδοσία κεντρικής οδού στο Δημότυχο, στη μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη. Έχουμε και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου ενός μιας μαρμάρινης πλάκας. Την έχετε δει, ξέρετε ακριβώς πώς είναι, φαντάζομαι. Μπορείτε να μας περιγράψετε. Εγώ πρωτού πάμε όμως αυτό, θα σταθώ και στην αυτή την καθαστή την εκδήλωση. Που θέλαμε να έχουμε μαθητές στην εκδήλωση.
γυμνασίων και λυκείων, των μεγάλων δηλαδή μαθητών. Ναι. Με σκοπό αυτό ακριβώς την ευαισθητοποίησή τους, και θα έχουμε και από το κέντρο πρόληψης τον κύριο Βραχιούλα κάποιον ομιλητή, και από το συμβουλευτικό κέντρο του Δήμου Αλεξανδρίου, πολλή κατάσταση και το κακοποίηση των γυναικών. Με θέμα αυτό ακριβώς να ευαισθητοποιήσουμε τους αυριανούς πολίτες που θα πάρουν τις τύχες της χώρας μας στα χέρια τους. Και ελπίζουμε για κάτι καλύτερο από τις νέες και επόμενες γενιές και πιο ασφαλέστερο περιβάλλον για τα παιδιά μας. Από εκεί και μετά βέβαια θα γίνει παρουσίαση και των ομιλητών, αλλά και βιωματικά και αμφίδρομα θα γίνουν παρουσιάσεις και κάποιων εργασιών που έχουν ετοιμάσει τα ίδια τα παιδιά με αφορμή αυτήν την παγκόσμια μέρα της εξάλληψης κατά της βίας των γυναικών. Σε ό,τι αφορά την ονοματοδοσία, είναι μια απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα και υλοποιείται, όπως φυσικά και το μνημείο αυτό που θα τοποθετηθεί δίπλα στο κτίριο της Δημαρχίας. Το τι ακριβώς περιλαμβάνει το μνημείο αυτό θα γίνει αύριο. Αποκάλυψη. Θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Θα υπάρχει ένα σκίτσο φωτογραφία, σκίτσο της Ελένης και κάποια ένα-δύο μάλλον δύστιχα, τα οποία έχουν βγει και από το τραγούδι της Ελένης Δήμου με τον συνθέτη τον Κωνσταντίνο Γερμανό, που έχει βγει το Μαύρο Τριαντάφυλλο για την Ελένη, και ένα απόφθεγμα που μας το έχει δώσει, θα το πω το όνομά της, η εισαγγελέα πρωτόδικα, η κυρία Δόγκα, που ήταν στο δικαστήριο και συγκόρησε όλη την Ελλάδα. Έτσι πραγματικά. Έτσι. Ναι, οπότε θα τα δούμε αυτά αύριο. Βεβαίως ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν και κάποιοι οποίοι θα παραβρεθούν, επισκέπτες εκτός Δημοτήχου, θα έρθουν στην πόλη για αυτόν τον λόγο. Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω τον νονό της Ελένης, έτσι που έρχεται από τις Έρες, αλλά η καταγωγή του είναι από την Παταγή. Έτσι. Ναι. Και έρχεται για αυτήν ακριβώς την εκδήλωση και φυσικά ήταν και στα δικαστήρια πρωτοδίκως και έρχεται άνθρωπος. Να ευχαριστήσω επίσης την Ρόζα τη Φωτιάδου και την Δήμητρα την Πιστικόζογλου, οι οποίες μάνες είναι δύο μάνες χαροκαμένες και αυτές, είχαν χάσει τα παιδιά τους. Η μία την κόρη της Σοφία στο My Market της Κηφισιάς που δολοφόνησε δύο κορίτσια. Ένας άνθρωπος, να του πω άνθρωπο, ένας συνταξιούχος αστυνομικός τέλος πάντων, και ένα άλλο παιδί 21 χρονών, 20 χρονών, ο Δημήτρης που ήταν από την Άνω Καμίλα, που συνέβη το περιστατικό στις Έρες, περίπου πέρυσι τον Αύγουστο. Μάλιστα. Και βέβαια θα είναι και άλλοι. Θα έρθουν και συνάδελφοί σας κάποιοι από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Εννοείται, θα καλυφθεί δισεογραφικά. Ναι, και όλους τους συνάδελφους σας, έτσι που είστε στο πλευρό μας, στο πλευρό της οικογένειάς μας, με ιδιαίτερη ευαισθησία, και παρουσιάζετε όλα αυτά. Πρέπει να προβληθούν και να περάσουν κάποια μηνύματα προς την ελληνική κοινωνία. Όμως να ευχαριστήσω και τους φορείς που συμμετέχουν στην αυριανή εκδήλωση, όπως προείπα, αλλά και όλους όσους συνέδραμαν, τόσο τον Δήμο και τον Δήμαρχο Δημοτήχου προσωπικά, τον κύριο Χατζηγιάννογλου, και την Αντιδήμαρχο και την κυρία Θεοδοσίου Στέλλα, αλλά και την περιφέρεια που συνδράμει και αυτή σε ό,τι αφορά την υλοποίηση αυτής της δράσης, και τον ίδιο τον προσωπικά τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέσκη, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Περισταμάτη. Πάρα πολλοί άνθρωποι συμπράττουν τελικά σε όλο αυτό για να επιτευχθεί αύριο, γιατί έχει και πολλαπλά μηνύματα αλλά και μια εκδήλωση με πολλά σκέλη, τα αποκαλυπτήρια, με την ονοματοδοσία, με την εκδήλωση αυτή καθ' αυτή, με τα παιδιά, με τους εφήβους και το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης, με τις ομιλίες. Να σταθούμε λίγο και στους τίτλους των ομιλιών, έχουν αξία να αναφερθούν. Η αγάπη δεν πονάει, θα μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Στράτος Βραχιόλας, ο ψυχολόγος. Βεβαίως, και διεκδικώ την ισότητα, η νίκη είναι στο χέρι μου, από τον κύριο Στεφανίδη, τον κοινωνιολόγο του Συμβουλευτικού Κέντρου. Τι να πεις για αυτά τα θέματα, τι να σχολιάσεις. Και από τους τίτλους και μόνο, ναι, καταλαβαίνω. Και μόνο οι τίτλοι θα άξιζε να μπουν σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει όλες αυτές τις δράσεις και ό,τι αφορά τις νομοθετικές, θα έλεγα, επιτροπές, αυτές που νομοθετούν σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα της ισότητας και της καταπολέμησης της ισότητας και της επιβολής των ανάλογων ποινών σε τυχόν εγκληματίες που πάνε να κάνουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Και εσείς έτσι και αλλιώς ακόμα προσπαθείτε, διεκδικείτε την αλλαγή αυτού του νομοθετικού πλαισίου, έτσι? Έχετε μία έντονη δράση και επί αυτού του θέματος για να μπορέσετε να αλλάξετε κάποια πράγματα. Ακριβώς, θα έχουμε πει, θα έχουμε ξαναπεί και δημοσίως και σε διάφορους υπουργούς και στην κυρία Σερεγγέλα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και παράλληλα συντάξαμε και μία επιστολή, την οποία
έχουμε στείλει σε μέσα ενημέρωσης προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους βουλευτές, όλους. Και βέβαια αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο υπογράφω με 9 οικογένειες, αλλά είναι πολύ περισσότερες, να ξέρετε, δυστυχώς που είμαστε στην ίδια κατάσταση και συμφωνούν με όλα μας τα αιτήματα. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε ξανά στην Προεδρία της Δημοκρατίας, θα επανέλθω στο θέμα του Ιδρύματος ή αλλιώς κάποιο φορέα που ακούστηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου ότι μπορεί να σχεδιάζεται στο προσεχές μέλλον. Έχετε κάποια περισσότερη πληροφορία για την εξέλιξη αυτού? Το μόνο σίγουρο είναι ότι μοναχώς σου χόρευε, όπως λέει η παροιμία, και όσο θέλεις πίδα. Αυτή είναι ακριβώς η παροιμία που αντιστοιχεί στην απάντηση του ερωτήματός σας. Από εκεί και μετά, νοήτο, και ό,τι προσπαθήσουμε να κάνουμε, θα κάνουμε με τη βοήθεια των τοπικών παραγωγών και φορέων. Μακάρι να υπάρχει κάτι άλλο πιο πανελλαδικό. Και σίγουρα η δράση αυτή, όποιος φορέας και αν προκύψει, δεν θα είναι σε τοπικό επίπεδο, εννοείται, θα είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Αλλά θα έχει την έδρα του το διδημότυχο και μοναχώς σου χόρευε και όσα θέλει πίδα, όπως μας είπατε γλαφυρά περιγράφοντας την κατάσταση. Βέβαια. Γιατί πέρσι λέγαμε για το πρώτο βήμα που έγινε, έτσι ήταν μια πολύ ωραία έτσι, η επίσκεψη και οι ανακοινώσεις που εκδόθηκαν στη συνέχεια για το Ίδρυμα. Το όνομα μπορεί να παραμείνει καμιά άλλη Ελένη, αν δημιουργηθεί αυτός ο φορέας. Είναι πραγματικά εμπνευσμένο και αποτυπώνει αυτό που θέλουμε να περάσουμε ως μήνυμα. Κανένα άλλο κορίτσι, κανένα άλλο αγόρι, κανένα άλλο άνθρωπο να μην υποστεί αυτό που δυστυχώς. Και δυστυχώς η διακόπτη Παναγίκου είναι ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις ευχές. Γιατί αυτό ακριβώς αυτή την έκφρασή μας, την ευχή μας, την παράκλησή μας, και ήταν δική μου και της συζύγου και της Κούλας, από την πρώτη στιγμή με αυτό το συμβάν, να μην υπάρξει καμία άλλη Ελένη από τις πρώτες κιόλας στιγμές αυτές τις δύσκολες που περνούσαμε. Αλλά δυστυχώς να μην μένουμε μόνο στις ευχές. Κάποιοι που ακούνε, οφείλουν να ακούνε και να έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και να ακούνε και να υλοποιούν κάποιες από τις προτάσεις που είναι και θα έλεγα και προτάσεις ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί χθες ήταν το δικό μου παιδί, αύριο είναι κάποιο άλλο, ήταν η Γαρουφαλιά, μεθαύριο ήταν κάποιο άλλο, μεθαύριο και δυστυχώς οι τερατογενέσεις δεν πάβουν και δεν σταματούν και βλέπουμε ολοένα και χειρότερα πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας. Όπως τους παιδοβιαστές πρόσφατα και ένα σωρό άλλα που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Επιτέλους αυτό το κατρακύλισμα της ελληνικής κοινωνίας κάπως πρέπει να σταματήσει. Έχει μουδιάσει το συνέστημα πια. Δεν μπορείς... Έτσι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τοπαλούδη, και μιλάτε από καρδιάς, το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν αρκούν τα ευχολόγια και να μην ξεχνάμε μόνο στις επαιτίους να επανερχόμαστε στο θέμα και να το επαναφέρουμε στην δημοσιότητα με αφορμή αυτές τις ημερομηνίες. Εγώ θα αντιστρέψω τα λεγόμενά σου, Νίκο μου, και θα πω ότι επέτειος για την καταπολέμηση της βίας ή τουλάχιστον για την ισότητα ή τουλάχιστον για την ανθρώπινη ζωή και το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή. Επέτειος πρέπει να είναι κάθε μέρα. Εξαιρετικά. Επέτειος πρέπει να είναι κάθε μέρα. Έτσι. Αυτό ακριβώς που λέτε. Κάθε μέρα να το θυμόμαστε, να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις όσο είναι το δυνατόν, όσο είναι δυνατόν να το προλαβαίνουμε. Βλέπουμε τη γυναικοκτονία που έχει γιγαντωθεί δυστυχώς και νέα περιστατικά προκύπτουν διαρκώς, όσο και αν υπάρχει πληροφόρηση, όσο και αν υπάρχει ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Αυτό δεν θα πάψει τελικά, όπως φαίνεται. Και υπάρχουν νέα τέτοια γεγονότα. Τα ανακλαστικά, τα άμεσα είναι μόνο από κάποιους ανθρώπους της κοινωνίας μας, από κάποιους φορείς, τα άμεσα αντανακλαστικά. Δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει το ίδιο, θα έλεγα, άμεσα αντανακλαστικά. Να υλοποιήσει άμεσα κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή που είπαμε, της αυστηροποίησης των ποινών, αλλά και το να καλυτερεύσουμε ως άνθρωποι και ως γονείς. Ακόμα και ο όρος γυναικοκτονία, βλέπουμε τι διχασμό προκαλεί πολλές φορές στην κοινωνία, χωρίς να καταλαβαίνουν την ουσία του θέματος πολλοί συνάνθρωποι μας, δυστυχώς, και με κέρυες θέσεις. Ίσως κάποιοι να μην τολμούν, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Έτσι. Κύριε Τοπαλούδη, πραγματικά νιώθω μια μηχανία κάθε φορά όταν μιλάμε. Παρακαλώ αυτό. Ένα τελευταίο, μόνο ένα τελευταίο. Έτσι, γιατί αυτό το μνημείο που έχει γίνει εδώ με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου μας, δεν πρέπει να αποτελεί ένα μνημείο έτσι μνημοσύνου, θα έλεγα, για την Ελένη μας. Αλλά ένα μνημείο ελπίδας. Ένα μνημείο ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Και μακάρι να ήταν πίσω ζωντανά τα παιδιά μας, να ήταν πίσω η Ελένη μας ζωντανή, η Γαρουφαλιά, όλα αυτά τα παιδιά να ήταν ζωντανά και να μην χρειαζόταν να κάνουμε τέτοια μνημεία και ονοματοδοσίες.
Τι δύναμη είναι αυτή που διαθέτετε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Τοπαλούδη, και εσάς και την κυρία Κούλα, τους χαιρετισμούς μας και στον μικρό, στον Πέτρο. Να είστε καλά, να έχετε τη δύναμη να συνεχίζετε να μεταφέρετε αυτά τα μηνύματα ελπίδας, έτσι όπως έχετε μετατρέψει τον πόνο σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Αύριο θα παρακολουθήσουμε εννοείται τη δράση και θα έχουμε νεότερα από την Παρασκευή. Τώρα που το θυμήθηκα, είναι τόσα πολλά που έχουμε στο μυαλό. Παρακαλώ. Έχουμε και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών που θα είναι και θα παρίστανται και θα κάνουν και θα συμμετέχουν και οι ίδιοι στην δράση αυτή. Ποιος ακριβώς σύλλογος είναι? Είναι με την κυρία Ορφάνου. Ωραία, μαζί για ζωή. Από Βόρειο Εύρου. Βεβαίως, καρκινοπαθών και σπανίων παθήσεων, γιατί περιλαμβάνει και άλλες ασθένειες. Πολύ καλά. Ναι. Να το διευκρινίσουμε. Γιατί διευκρίνηση και μόνο, γι' αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Τοπαλούδη. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα.